Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πυριακή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Είμαστε κοντά σας και σήμερα, ελπίζοντας να είστε καλά. Θα ταξιδέψουμε στη Μαδαγασκάρη και στη Σιέρα Λεόνε. Μείνετε κοντά μας, έχουμε να πούμε πολύ ωραίες ιστορίες για αυτό το ταξίδι. Ανοίξτε τα φτερά σας μαζί μας και τα πνευματικά. Βαγγέλης Φακενάκης στην επιλογή της μουσικής, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Μία πρόταση στην αρχή της εκπομπής, αναγνωστική για εφήβους. Αλεξιάδα, το έπος του Αλέξιου Κομνηνού, που οργάνωσε την αυτοκρατορία σε εποχή που την πολεμούσαν από Ανατολή, Δύση και Βορρά. Ένα πολύ δυνατό ιστορικό αφήγημα για τους εφήβους με εικονογράφηση του Ιωάννη Τρισμπιώτη από τη σειρά Άθος Εφηβικά. Φίλοι ακροατές, συνομιλούμε με την Βόρειο Ελλάδα, με την Θεσσαλονίκη, αγαπητή πόλη μας σε όλους. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε με τον στοματικό γναθοπροσωπικό χειρουργό, κύριο Χρήστο Γεωργίου, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Αφρική, έχει συμμετάσχει σε ιεραποστολικές προσπάθειες στη Μαδαγασκάρη αλλά και στη Σιέρα Λεόνε και έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους με την πορεία του εκεί. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε, κύριε Γεωργίου, στην Πυριακή Εκκλησία και στην Ραδιοπαραμυθία. Να είστε καλά, η χαρά είναι η δικιά μου. Να μοιραστώ έτσι, να κάνουμε ένα σύντομο ραδιοφωνικό διπορικό σε αυτά τα δύο ιεραποστολικά κλιμάκια, στις Μαδαγασκάρη και τη Σιέρα Λεόνε. Βεβαίως. Είχα ταξιδέψει πριν κάποια χρόνια. Να ξεκινήσουμε με την γνωστή σε όλους μας Μαδαγασκάρη και την ιεραποστολική προσπάθεια που γίνεται εκεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, θα ήθελα λίγο να σας πω πρώτα σχετικά με την αφορμή αυτών των ταξιδιών. Πώς ξεκίνησε, ήταν το όνειρό σας, ας πούμε? Η αλήθεια είναι ότι είχα τελειώσει την ιατρική, το δεύτερό μου πτυχίο, εκείνο το καλοκαίρι. Είχα εδώ στη Θεσσαλονίκη την ευλογία να έχω επικοινωνία και επαφή με τις τρεις ιεραποστολικές προσπάθειες που γίνονται. Είναι η μία είναι η αδερφότητα της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, που είναι έτσι ένας πολύ σπουδαίος και παλιός υποστηρικτικός οργανισμός που είναι αφιερωμένο στη στήριξη των προσπαθειών των Ορθόδοξων Ιεραποστόλων σε όλο τον κόσμο. Αυτό είχε ιδρυθεί το 1963 από έναν φλογερό Ιεραπόστολο, τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, τότε ονομαζόταν η Φίλη της Ουγκάντας και αργότερα μετανομάστηκε στην αδερφότητα. Έτσι είχα την επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους που πλέον στηρίζουν Ιεραποστόλους και στις πέντε Υπήρους. Η άλλη προσπάθεια είναι το Σωματείο Ιεραποστολικό Σύνδεσμο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που είναι δυτικά στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, και ο οποίος έχει ιδρυθεί από ανθρώπους συγγενείς που συνδέονταν με έναν αγιορείτη, τον πατέρα Κοσμά τον Γρηγοριάτη, ένα σπουδαίο Ιεραπόστολο. Και η τρίτη προσπάθεια εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι η αποθήκη της Ιεραποστολής, που είναι πάνω στο Φίλιρο, για όσους γνωρίζουν. Έτσι είχα αυτά τα ερεθίσματα από αυτούς τους ανθρώπους. Η αποθήκη της Ιεραποστολής, μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Που αποστέλλεται, μαζεύονται τρόφιμα και ρούχα και διάφορα άλλα πράγματα και αποστέλλονται σε διάφορες χώρες κοντέινερ, δηλαδή μέσα στη χρονιά μπορεί δύο ή τρία ή και παραπάνω κοντέινερ να φύγουν ανάλογα με τις ανάγκες σε κάθε Ιεραποστολής. Είναι σύλλογος δηλαδή. Είναι ένα παράρτημα, ένα σύλλογος, ναι, που έχει σχέση και με την αδερφότητα της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Και εκείνα τα χρόνια λοιπόν είχα την χαρά να γνωριστώ και με δύο Ιεραποστόλους που έρχονται περιστασιακά στη Θεσσαλονίκη και για ομιλίες, έτσι, και για να
προβάλλουν το έργο. Ήταν ο ένας, ήταν ο πατήρ Ιγνάτιος Σενής, ο Αγιορείτης, που είναι επίσκοπος στη Μαδαγασκάρη, και ο άλλος είναι ο πατήρ Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, που θα μιλήσουμε αργότερα για αυτόν, ο οποίος είναι στη Σιέρα Λεόνε. Έτσι λοιπόν είχα αυτά τα ερεθίσματα και σαν νέος γιατρός ήθελα να κάνω αυτά τα ταξίδια. Και είχα ακούσει και από διάφορους θελοντές που έχουν πάει και που τελικά το κατάλαβα και εγώ, ότι η επίσκεψη σε μια ορθόδοξη ιεραποστολή είναι ένα δώρο Θεού, γιατί λίγο δίνεις και έτσι απλόχερα πολύ παίρνεις σε αυτή την επίσκεψη. Οπωσδήποτε, αυτό το νιώσατε. Είναι η αγάπη που δίνεις πολλαπλασιάζεται από τους ανθρώπους προς τα σένα. Έτσι γίνεται. Και έτσι βρίσκεστε στην Μαδαγασκάρη λοιπόν για πρώτη φορά. Έτσι. Αυτό το ταξίδι είναι από τα πιο μακρινά, γιατί πηγαίνει συνήθως, εγώ είχα πάει μέσω Γαλλίας, ήταν αεροπορικό ταξίδι με τις μετεπιβιβάσεις γύρω στις 15 ώρες. Η Μαδαγασκάρη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, κάποιοι τη λένε και 8η Ήπειρο. Και έτσι, παρότι πέρασαν πολλά χρόνια, θεωρώ ότι δεν μπορώ να ξεχάσω όλα αυτά τα θαυμάσια που επιτελούνται εκεί με τη χάρη του Θεού, αλλά και με τον κόπο αυτών των λίγων ανθρώπων που στηρίζουν το έργο και της υλικής αλλά κυρίως της πνευματικής διακονίας αυτού των Αφρικανών. Όταν βρεθήκατε, κύριε Γεωργίου, στην Μαδαγασκάρη, τη δουλειά που κάνατε, ας πούμε, ως γιατρός, την κάνατε στο ιεραποστολικό κλιμάκιο ή πήγατε και πιο μέσα στην επαρχία? Στην ενδοχώρα δεν πήγα, γιατί ήμουνα μόνος μου, αλλά έτυχε όταν έφτασα, είχα φτάσει, θυμάμαι, 1η Ιουλίου ήταν των Αγίων Αναργύρων, συνέπεσε με την επιστροφή μιας ομάδας γιατρών που ήταν εκεί από την Κύπρο, οποίοι ήταν σαφώς πιο οργανωμένοι και αυτοί είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν και στην ενδοχώρα. Και έστειναν, ας πούμε, υπαίθρια ιατρία. Εγώ μέσα στα χωριά και σε πιο δυσπρόσιτες περιοχές, εγώ κινήθηκα στην κλινική της Ιεραποστολής, στην Αλασούρα, είναι λίγο έξω από το Αντανανα-Ρίβο, την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης. Και ουσιαστικά τρεις εβδομάδες που δούλεψα εκεί πέρα στην ενασχόλησή μου και στο οδοντιατρικό και στο χειρουργικό κομμάτι της κλινικής, ήρθα σε επαφή και με παιδιά που είχαν αρκετά σοβαρά στοματικά προβλήματα και λόγω έλλειψης μέσων υγιεινής και λόγω υποβιταμίνωσης. Επίσης με διάφορους γέροντες από το γεροκομείο που υπάρχει εκεί της Επισκοπής, αλλά και κατοίκους από τις γύρω περιοχές, τους οποίους εξυπηρετεί χωρίς διακρίσεις η Ορθόδοξη Ιεραποστολή, άσχετα αν είναι βαπτισμένοι ή όχι, και οι οποίοι έρχονταν από μακριά αρκετοί έτσι και περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους. Σαφώς έκανα και, επειδή έχουν νηπιαγωγείο μέσα στο χώρο, έκανα διανομή υλικού, κάποια σεμινάρια και είχαμε αυτή την καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς τώρα σαν γναθοπροσωπικός χειρουργός, σαν οδοντίατρος απλώς όπως βρεθήκατε κάτω, φαντάζομαι, είχατε τα υλικά να κάνετε τη δουλειά σας? Γιατί φαντάζομαι ότι είχα πάρει κάποια μηχανήματα μαζί μου. Ναι. Εκεί είχαν και σε ένα υποτυπώδες βαθμό η κλινική τα απαραίτητα εργαλεία. Σε ένα βαθμό θα πούμε ότι αυτοσχεδιάσαμε, με την έννοια ότι δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά νομίζω πήγαμε αρκετά καλά. Και να σας πω ένα περιστατικό έτσι σχετικό. Θυμάμαι, ήταν ένας πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών, ο Ρεμόντ, ο οποίος είχε έρθει στο ιατρείο με μια ψυχρή γάγκρενα στο πόδι του, στο δάχτυλο, και χρειάστηκε, αυτός δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο μας, στην κλινική εκεί, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, στο Αντανανα-Ρίβο, με έξοδα της Ιεραποστολής. Και μου έμεινε, ας πούμε, το πόσο ήρεμος ήταν και υπομονετικός, και μετά να φανταστείτε όταν μετά το χειρουργείο, όταν χρειαζόταν να έρχεται σχεδόν καθημερινά για αλλαγές, ήθελε να έρχεται ο ίδιος με τις πατερίτσες παρά να πηγαίνω εγώ στο σπίτι του, ας πούμε, και μου θύμισε τα λόγια που έλεγε ο πατήρ Ιγνάτιος για αυτούς τους αδερφούς μας από τη Μαδαγασκάρη, ότι χαμογελούν άδολα, ας πούμε, μέσα από τον πόνο και από το μόχθο της ζωής τους, και κάνουν υπομονή, ας πούμε, σε αυτές τις αρρώστιες. Μια έτσι διαφορετική στάση ζωής.
Και νιώθουν ευγνώμονες όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, κάποιοι γιατροί, γιατί είναι από το πουθενά, σαν δώρο εξ ουρανού σας βλέπουν. Σίγουρα, σίγουρα. Εκτός από αυτό το κομμάτι, ξεχωριστή θέση έτσι της αναμνήσεις μου έχουν και η γνωριμία μου με τον πατέρα Πολύκαρπο, έναν αγιορείτη από την σκήτη της Αγίας Άννας, ο οποίος σχεδόν το μισό χρόνο βρίσκεται στην Μαδαγασκάρη, στην νότια Μαδαγασκάρη, κοντά στο Τουλιάρ, που είναι και η πιο φτωχή εκεί. Και είχαμε την ευκαιρία έτσι να κάνουμε κάποιες εξορμήσεις σε απομακρυσμένα χωριά και να βρεθούμε πιο κοντά. Πήγατε και στο νότο δηλαδή, στην Τουλιάρα? Τόσο μακριά δεν πήγα, γιατί είναι αρκετές ώρες ταξίδι. Όντως. Γύρω από την πρωτεύουσα είχαμε κινηθεί. Μιλήσαμε έτσι με τους ντόπιους, τους έκανα κάποιες μικρές ομιλίες, μιλήσαμε έτσι στην εκκλησία, ότι η εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο των ψυχών, κάνοντας ένα παραλληλισμό ιατρικό. Και γενικά η Ορθοδοξία, δηλαδή πλέον στη Μαδαγασκάρη, μετράει γύρω στα πάνω από 25 χρόνια προσπάθειας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια παρά τις αντικσότητες, έτσι ανεγείρονται ναοί, γίνονται σχολεία, πνευματικά κέντρα, έχει ιδρυθεί γυναικείο μοναστήρι. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι Ιεραπόστολοι προσπαθούν έτσι με ελευθερία να απαγκιστρώσουν αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως από τα δεσμά που υπάρχει εκεί, μαγεία, υπάρχει ο ανημισμός, δηλαδή η προγονολατρία, και προσπαθούν να τους υπάρχει, μου έκανε εντύπωση αυτή η πρωτοχριστιανική ευλάβεια και η τάξη που υπάρχει σε αυτές τις χριστιανικές κοινότητες. Και όπως έλεγε και ο Θεοφιλέστατος, ο πατήρ Ιγνάτιος, αυτό είναι η Μαδαγασκάρη, ο λαός των Μαλαγκάσι, όπως λέγονται, είναι έτσι ένα χωράφι που περιμένει να σπαρεί και να βλαστήσει, ας πούμε, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, ειδικά τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση, δυστυχώς έχουν πέσει οι προσπάθειες και τα έσοδα. Και να φανταστείτε, ακόμα και τα συσίτια που γίνονταν εκεί πλέον γίνονται πολύ πιο αραιά και με μεγαλύτερη δυσκολία, και από ό,τι μου λέγαν και οι Ιεραπόστολοι, ας πούμε, σε σχέση και με άλλα δόγματα, οι καθολικοί πηγαίνουν κατά εκατοντάδες στις διάφορες χώρες της Αφρικής, ενώ οι Ορθόδοξοι ιερείς και εθελοντές είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ας πούμε. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά και είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά υπάρχει ψυχή στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, και γι' αυτό νομίζω ότι γίνεται έργο. Σίγουρα. Γίνεται έργο. Οπότε βρεθήκατε λοιπόν στη Μαδαγασκάρη, είδατε όλα αυτά, βοηθήσατε. Όταν φεύγατε, τι σας έλεγαν οι άνθρωποι, κύριε Γεωργίου? Όταν φεύγαμε είχαμε τη χαρά, ας πούμε, να συνδεθούμε, παρότι ήταν σχετικά μικρό το χρονικό διάστημα, ένας μήνας. Είδαμε γκάρδια χαμόγελα, είδαμε ανθρώπους με ευγνωμοσύνη, είδαμε ανθρώπους που δέχονται έτσι να βαφτιστούν, δέχονται να προσπαθήσουν να ζήσουν την Ορθοδοξία παρά τις δυσκολίες. Και ουσιαστικά αυτό που σας είπα, ότι οι περισσότεροι εθελοντές το βλέπουν αυτό σαν ένα δώρο Θεού και σαν μια ανάμνηση έτσι ζωής. Και βέβαια, βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά όταν επιστρέψατε στην Ελλάδα, να φανταστώ, έτσι? Σίγουρα, γιατί εκτιμάς αυτά που έχεις εδώ, εκτιμάς την υγεία σου, τη διατροφή σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, όλα αυτές τις ανέσεις που έχουμε, και δεν είναι αυτονόητες σίγουρα εκεί πέρα. Έτσι είναι, και πολλές φορές πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι ευκολίες που έχουμε στη Δύση είναι πληρωμένες πάνω στις πλάτες των Αφρικανών. Πολύ συχνά υπάρχει αυτή η αδικία. Τουλάχιστον οικονομικά όλοι οι αναλυτές, οι κοινωνιολόγοι το λένε. Να περάσουμε τώρα μετά τη Μαδαγασκάρη, εκτός αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε που δεν το είπαμε. Νομίζω το καλύψαμε την συντομία. Πολύ ωραία. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στη Σιέρα Λεόνε, την πολύπαθη Σιέρα Λεόνε, που όποιος δει φωτογραφίες από εκεί, μάλιστα υπάρχει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος όπου είχε επισκεφθεί ο Πατριάρχης τελευταία Αλεξανδρίας, ο κύριος Θεόδωρος, και είναι να θαυμάζει κανείς. Τον πιάνει δέος όταν βλέπει πού
βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, που κοιμούνται, που τρώνε, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, που ακόμα αρρωσταίνουν σε αυτό το δύσκολο τόπο της Σιέραλεόνας. Ακριβώς. Η Σιέραλεόνα, να πούμε ότι είναι στη δυτική υποσαχάρη Αφρική. Ήταν ένας, για όσους έχουν δει, υπάρχει και η ταινία με τα ματωμένα διαμάντια. Υπήρχε ο εμφύλιος σχεδόν 15 χρόνια. Στη Σιέραλεόνα ήταν αυτή η ταινία. Σε αυτές τις περιοχές και της δυτικής υποσαχάριας Αφρικής. Και υπήρξε, εκτός από τον εμφύλιο, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και υγείας. Υπήρχε πολιομιελίτιδα, ακροτηριασμένοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούνταν πριν γύρω στα 10-15 χρόνια ίσως οι φτωχότεροι μέσα στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Εγώ βρέθηκα εκεί εμπνεόμενος από αυτόν τον Ιεραπόστολο, τον Ελληναυστραλό, τον πατέρα Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο, για τον οποίο έτσι θα ήθελα να σταθούμε λίγο πριν μιλήσουμε για το Ιεραποστολικό κλιμάκιο στη ζωή του, γιατί είναι έτσι πραγματικά θαυμαστή. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στα νιάτα του έτσι ένας rock star. Είχε δικό του ροκ συγκρότημα στην Αυστραλία, The Flies, έκανε support στους Rolling Stones, στο Mick Jagger, στους Beatles. Ήταν άθεος και μαρξιστής ουσιαστικά και έκανε έτσι μια θαυμάσια μεταστροφή στη ζωή του. Όπως λέει και ο ίδιος, εμπνεόμενος, δεν αναζήτησε, λέει, ο ίδιος το Θεό, αλλά ο Θεός τον βρήκε μέσα από το ιεραποστολικό παράδειγμα της μητέρας Τερέζας, της πολύ γνωστής, και αφού είχε περιπλανηθεί έτσι για χρόνια και στα μονοπάτια της μουσικής, της φιλοσοφίας, αλλά και μετά έκανε εξαιρετικές ακαδημαϊκές σπουδές και δίδαξε σε μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, δηλαδή ήταν στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη, στο Χάρβαρντ, στο Πρίνστον. Και αφού έγιναν όλα αυτές οι σπουδές... Κύριε Γεωργίου, αυτά τα έκανε αφού τελείωσε με την μουσική του, ας πούμε, πορεία. Ναι, η μουσική του πορεία ήταν στα... Στην αρχή. Ήταν στα νιάτα, στις πρώτες δεκαετίες μετά. Οπότε μετά αποφασίζει να μελετήσει τη θεολογία, δηλαδή. Έτσι και έκανε αυτό... όλες αυτές τις σπουδές, μετακόμισε δηλαδή στην Αμερική. Και μετά, παρότι ουσιαστικά οι σπουδές του ήταν για καθηγητής πανεπιστημίου, για ακαδημαϊκός δάσκαλος, αυτός διάλεξε να πήγε στην Κένια στην αρχή, όπου και εκεί βοήθησε με το Ιεραποστολικό Σεμινάριο, και μετά ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας του ζήτησε το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, να κάνει μια δικιά του καινούργια ιεραποστολική προσπάθεια. Και ουσιαστικά ο ίδιος διάλεξε να πάει στους φτωχότερους των φτωχών, όπως είπε, στη Σιέραλεόνα, που δεν υπήρχε ορθόδοξη ιεραποστολή και την εγκαθίδρυσε ουσιαστικά από το μηδέν, πάνω στα συντρίμια. Ώστε στη χώρα αυτή δεν υπήρχε ο πατήρ Θεμιστοκλής, την ξεκινά. Ήταν Μητρόπολη, τι ήταν ακριβώς? Σαν ορθόδοξη ιεραποστολή, από όσο γνωρίζω, ναι, δεν υπήρξε. Πλέον υπάρχει η Μητρόπολη, είναι της Γουινέας, που υπάγονται οι δύο-τρεις χώρες γειτονικές, που υπάγεται και η Σιέραλεόνε. Τώρα είναι ο πατήρ Γεώργιος, είναι ο δεσπότης της Γουινέας. Αλλά ήθελα να σας πω ότι ουσιαστικά πάνω στα συντρίμια αυτού του εμφυλίου πολέμου εγκαθιδρύθηκε αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία, και οι Αφρικανοί που τον λένε χαρακτηριστικά ο Father Θέμη, ο πατήρ Θέμη, βρήκε αυτό το σημείο έτσι της Αφρικανικής Υπήρου, που νοηματοδότησε, ας πούμε, αυτή την χριστό-συναρπαστική ζωή και μεταστροφή του. Και έτσι ξεκίνησε, διάλεξε να ακολουθήσει τον Εσταυρωμένο Χριστό σε αυτή τη γωνιά της Αφρικής, και στη συνέχεια, με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια βέβαια και του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την συνδρομή όλων αυτών των φίλων της Ιεραποστολής και από την Ελλάδα, αλλά αυτό στηρίζεται και από την Αυστραλία και από την Αμερική, όπου κάνει εξορμήσεις σχεδόν κάθε χρόνο και έχει δημιουργήσει και έναν οργανισμό, το Paradise Kids for Africa, όπου υπάρχουν εθελοντές που στηρίζουν οικονομικά τη συγκεκριμένη Ιεραποστολή.
Και κάνει έτσι ένα, ασκεί ένα πολυπίκυλο ιεραποστολικό αλλά και φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο σε αυτή την περιοχή της Αφρικής. Εκεί που πήγατε κι εσείς δηλαδή, έτσι. Ναι, είναι στο Freetown, είναι η πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, είναι παραλιακή περιοχή. Και αν θέλετε έτσι θα ήθελα να σας πω πρώτον όσον αφορά ας πούμε, το κατηχητικό, το λατρευτικό έργο. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν περάσουμε σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό φυσικά, να μας δώσετε λίγο μια εικόνα. Βρίσκεστε για πρώτη φορά στην Σιέρα Λεόνε, στο Freetown, πρώτη στιγμή. Περιγράψτε μας λίγο πώς είναι το τοπίο εκεί, το κλίμα και πείτε μας αν υπάρχει ιεραποστολικό κέντρο και πώς είναι αυτό. Το αεροδρόμιο είναι σε ένα... είναι παραλιακή περιοχή, πρέπει να φτάνεις και περνάς με καραβάκι απέναντι. Είναι έτσι αμφιθεατρική παραλιακή περιοχή, αρκετά πυκνοκατοικημένη με πολλή υγρασία. Με υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο πατήρ Θεμιστοκλής με έναν οδηγό, γιατί γενικά η ασφάλεια δεν είναι και η καλύτερη. Χρειάζεται προσοχή. Και ουσιαστικά βλέπεις ότι όντως είναι μια περιοχή αρκετά υποανάπτυκτη και έχει διαφορές σε σχέση με άλλα μέρη της Αφρικής. Η Ορθόδοξη Αποστολή, όπως σας είπα, είναι γύρω στα 15 χρόνια τώρα. Έχουν χτιστεί κάποιοι, έχει ένα μικρό ιεραποστολικό κέντρο, έτσι ένα λόφο μέσα στην πρωτεύουσα, και εκτός από αυτό, εκεί έχει χτιστεί τώρα ένα εκπαιδευτικό κέντρο που είναι σαν σεμινάριο ακαδημαϊκό και έρχονται καθηγητές και από όλο τον κόσμο που βοηθάνε θελοντές. Υπάρχει ναός? Υπάρχουν 2-3 ναοί μέσα στην πρωτεύουσα και υπάρχει και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, το χωριό των Αναπήρων, που είναι σε ένα λίγο έξω από την πρωτεύουσα, και εκεί ο πατήρ Θεμιστοκλής έχει κάνει ένα ξεχωριστό χωριό ειδικά για αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, ας πούμε. Μάλιστα. Χωριό των... Οπότε βρίσκεστε εσείς εκεί. Τα σπίτια πώς είναι στην περιοχή? Τα σπίτια, σας είπα, είναι αρκετά παλιά, πυκνοκατοικημένα. Άλλα είναι από πληθιά, άλλα είναι από πέτρες. Έτσι δεν είναι κανονικά πολυκατοικίες όπως σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου ή ακόμα και σε ανεπτυγμένες αφρικανικές πρωτεύουσες. Οι δρόμοι είναι δυσπρόσιτοι, αρκετοί είναι με χώμα. Δηλαδή και πολλή κίνηση και αποστάσεις που... αλλιώς θα τις έκανε σε 1/4, εκεί μπορεί να χρειαστεί ας πούμε πάνω από μία ώρα. Εννοείται με αυτοκίνητα κίνηση? Ναι, με αυτοκίνητα. Έχουν αυτοκίνητα δηλαδή, παρόλη τη φτώχεια τους οι άνθρωποι? Ναι, υπάρχουν μέσα στην πρωτεύουσα. Ναι. Άρα μέσα στην πρωτεύουσα είναι και το ιεραποστολικό κέντρο. Ο πατήρ Θεμιστοκλής προτίμησε δηλαδή να είναι σε πόλη και όχι σε επαρχία. Όπως άλλοι ιεραπόστολοι προτιμούν την επαρχία, άλλοι βέβαια πάνε στο κέντρο. Ναι, εκεί έχει πλήθος, οπότε θα έκανε περισσότερη δουλειά. Και βρίσκεστε εκεί. Συνεχίστε. Ήθελα να σας πω λίγο σε σχέση με το εκκλησιαστικό κομμάτι, που είναι ίσως και από τα πιο βασικά, ότι μου έκανε εντύπωση το πώς κηρύσει και πώς προσεγγίζει τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνονται πρόχειρα, οι βαφτίσεις περνάει αρκετά μακρά περίοδος κατήχησης και διδασκαλίας πριν γίνει αυτή η απόφαση και η βάφτιση. Θυμάμαι ας πούμε χαρακτηριστικά μια συγκινητική στιγμή, ήταν επειδή είχα πάει μεγάλη Τεσσαρακοστή, ήταν άνοιξη, ήταν ο εσπερινός συγχωρήσεως που όλοι οι άνθρωποι μέσα στο ναό έτσι αντάλλασαν αυτή τη συγγνώμη και με τους ιερείς. Και επειδή εκεί, όπως σας είπα, υπάρχουν και οι ανάπηροι στα αναπηρικά καροτσάκια, το πώς κοινωνούσαν υπομονετικά οι ανάπηροι και γονάτιζαν οι ιερείς για να τους κοινωνήσουν. Αν θέλετε να πάμε και σε αυτό, γιατί είναι ξεχωριστό στο κομμάτι του φιλανθρωπικού
που ο πατήρ Θεμιστοκλής έχει κάνει αρκετές προσπάθειες ξεχωριστές. Μία είναι αυτή, όπως σας είπα, το χωριό... Πριν περάσουμε στο φιλανθρωπικό, κύριε Γεωργίου, να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλοι ιερείς ντόπιοι. Υπάρχουν ντόπιοι ιερείς, όχι πολλοί, δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στους 10-15 το πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και κάποιες άλλες χειροτονίες. Ο πατήρ Θεμιστοκλής επιμένει έτσι στο κομμάτι του να γίνονται, να βρίσκονται και ντόπιοι άνθρωποι που μπορούν να διακονήσουν. Θεωρεί δηλαδή ότι και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι της το πνευματικό, ότι πρέπει να παίρνουν και οι ίδιοι την κατάσταση, ας πούμε, στα χέρια τους και να είναι ανεξάρτητοι. Μάλιστα. Οπότε κάπως έτσι. Μα είναι λογικό. Έτσι πρέπει. Εκείνος είναι ο Απόστολος και πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν τα πράγματα, όπως είπατε, στα χέρια τους. Τις πρωτοβουλίες για τη δική τους χώρα, τη δική τους πατρίδα και να φτιάξουν την εκκλησία τους. Έτσι. Και έτσι, ναι, να περάσουμε τώρα στο φιλανθρωπικό μέρος, στο οποίο και εσείς συμμετείχατε. Ναι, να σας πω πρώτα για αυτό το ξεχωριστό χώρο που... και ο Πατριάρχης το λέει, το καμάρι του Πατριαρχείου είναι το χωριό του Αγίου Μωυσή του Αιθίωπα, για τους ανάπηρους του πολέμου, που ο πατήρ Θεμιστοκλής ήθελε να τους βοηθήσει και έφτιαξε αυτό το συγκρότημα κατοικιών που υπάρχουν μέσα και καταλήματα, κλινική, σχολείο, εργαστήριο, ραπτικής και εκκλησία, που προσπαθεί έτσι να τους παρέσχει διάφορες δυνατότητες και υγειονομική περίθαλψη, γιατί όπως σας είπα η τραγωδία αυτή του εμφυλίου τους άφησε με πάρα πολλά προβλήματα και βρήκαν αυτή τη στέγη του Θεού εκεί για να βοηθηθούν. Σε αυτό το ξεχωριστό το χώρο βρίσκεται και η Ορθόδοξη Κλινική, λέγεται, της Αγίας Μαγδαληνής και της Αγίας Ολυμπίας, όπου είχα την ευκαιρία μαζί με έναν ντόπιο καρδιολόγο να κάνουμε για περίπου 7-8 μέρες, να κάνουμε ένα ιατρείο και να δούμε πάνω από 350 ασθενείς και από τη γύρω περιοχή, όπου είδα ότι εκτός από την ελονοσία και τον υποσιτισμό υπήρχαν και όλες αυτές τις λοιμώξεις, οι τροπικές, οι δερματικές. Είδα, μας έκανε εντύπωση τα αυξημένα ποσοστά της υπέρτασης που τα αποδώσαμε και στις ψυχοσωματικές επιπτώσεις του πολέμου. Είχαν πίεση οι άνθρωποι, έτσι, ναι. Είχαν υπέρταση. Και όλα αυτά λέτε ότι οφείλονταν στις συνέπειες του πολέμου. Εν μέρη να έχει σχέση και με αυτό. Ναι, γιατί η διατροφή τους, λογικά, τι τρώνε, κύριε Γεωργίου, οι άνθρωποι εκεί? Έχουν ντόπια φαγητά, αφρικανικά, δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει σχέση με το αλάτι. Ναι, είναι θέμα, ας πούμε, καλαμπόκι, αλεύρια, τέτοια δεν... Τι έχουν, ναι, ποιο είναι το δικό τους φαΐ, θυμάστε να μας πείτε? Τώρα σε άλλες περιοχές, ας πούμε, έχουν αυτό που λένε κάποιοι και στο Κονγκό το φουφού. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι παντού το ίδιο. Έχουν το ρύζι, έχουν προϊόντα με βάση το άμυλο, ας πούμε, πολλά φρούτα. Το κρέας δηλαδή είναι πιο δυσέβρετο, ας πούμε. Ναι. Οι πρωτεΐνες. Βέβαια. Οπότε δεν δείτε, όπως είπατε, διατροφικά. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ψυχοσωματικό αυτό η πίεση. Πιθανόν, ναι. Και μετά ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι ο πατήρ Θεμιστοκλής θέλει να προχωρήσει και μια κλινική για την κατασκευή προσθετικών μελών για αυτούς τους αναπήρους. Βέβαια αυτό είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θέλει να ενισχυθεί, να δημιουργηθεί από εταιρείες εκτός Αφρικής, ίσως στην Αμερική. Και έτσι ζήσαμε από κοντά, ας πούμε, και το ιατρικό το κομμάτι μέσα σε αυτό το χωριό των αναπήρων, με όλη αυτή την μάζα των ανθρώπων. Βέβαια, βέβαια, και μας λέτε κάτι συγκλονιστικό τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν τραβήξει και τις συνέπειες ακόμη αυτού του πολέμου, που δεν είναι μόνο σωματικές, ανάπηροι, αλλά και... Είναι και στο κομμάτι της μόρφωσης, που έτσι θα ήθελα να σας πω και σε αυτό, βέβαια, κάποια πράγματα. Εσείς ως οδοντίατρος εκεί, ας πούμε, αν και είστε εδώ, όπως είπαμε στην αρχή, για όσους ακροατές... Ναι, είχα πάει πριν κάνω την ειδικότητα, το πτυχίο της ιατρικής και της οδοντίας. Είχαν οι καημένοι και τέτοια προβλήματα, έτσι, με τα δόντια τους. Σίγουρα.
σίγουρα είχαν και στοματικά προβλήματα, απλά επειδή εκεί δεν είχαν οργανωμένο οδοντιατρίο, κινηθήκαμε πιο πολύ στο ιατρικό κομμάτι. Α, μάλιστα. Ναι, γιατί δεν μπορείτε να είστε χωρίς, φαντάζομαι, ηλεκτρικό, έτσι, για να κάνετε τη δουλειά σας, χωρίς ρεύμα. Ναι, έχουν σε κάποιους, στα περισσότερα υποδομές σειραποστολής υπήρχε ρεύμα. Αλλά... Δεν υπήρχαν υποδομές, δηλαδή τα κατάστατα, τα μηχανήματα, δηλαδή, έτσι, έδρες, ναι, τα μηχανήματα. Οπότε δεν μπορούσατε να δουλέψετε στο κομμάτι αυτό της ειδίκευσής, ναι, σας. Ναι. Αλλά εργαστήκατε κοντά τους ως γιατρός. Κύριε Γεωργίου, εσείς ως γιατρός είδατε πάρα πολλά πράγματα στη Σιέρα Λεόνε. Πράγματα που σίγουρα σας έμειναν μέσα στην ψυχή σας, είναι από τα πράγματα που δεν σβήνουν, δεν τελειώνουν μέσα μας, όσο και, όσα χρόνια και αν περάσουν, και ακόμη και όταν γίνουμε παππούδες ή γιαγιάδες. Και αυτό είναι τα παράσημά μας. Έτσι λοιπόν βρεθήκατε εκεί, βοηθήσατε όσο μπορείτε. Πείτε μας λίγο για το κομμάτι τώρα το παιδαγωγικό, γιατί υπάρχει το ιατρείο, υπάρχει η φιλανθρωπία, αλλά μέσα στη φιλανθρωπία νομίζω ότι είναι και η εκπαίδευση, έτσι δεν είναι? Έτσι, και ο πατήρ Θεμιστοκλής, επειδή έχει και όλες αυτές τις σπουδές, τις πολύ μεγάλες και ξεχωριστές ακαδημαϊκές, το δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Και επίσης η πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνης, το Freetown, έχει ονομαστεί και η Αθήνα της Αφρικής, δηλαδή έχει μια παράδοση στην εκπαίδευση. Έχει φτιάξει μια περιοχή που λέγεται Sykes Street, ο πατήρ Θεμιστοκλής, ένα μεγάλο σχολείο που παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε πάνω από 1500 παιδιά. Έχει και δημοτικό και γυμνάσιο. Και μακάρι να μπορούσα να σας δείξω έτσι φωτογραφίες. Θυμάμαι έναν τείχο στο σχολείο που με μεγάλα ελληνικά γράμματα έλεγε τη φράση «Αγάπα Θεό, αγάπα γνώση». Και έτσι θυμάμαι ότι στους χώρους αυτού του σχολείου είχα την ευκαιρία να κάνω και μια οδοντιατρική, έτσι, αδρή εξέταση στους μαθητές κατά τάξη, αλλά και κάποιες ομιλίες, διαλέξεις και για στοματική υγιεινή, για προληπτική ιατρική, για επίγοντα περιστατικά, και έχουν και ένα χώρο που είναι η Ορθόδοξη Αδερφότητα των Νέων, το Youth Fellowship των παιδιών, όπου κάναμε και ένα κατηχητικό μάθημα στα παιδιά με παρουσίαση PowerPoint, έτσι, για την Ορθόδοξη παράδοση, και ήταν ξεχωριστές αναμνήσεις, έτσι, με τα παιδιά, γιατί είναι, παρότι δοκιμάζονται από όλο αυτό τη φτώχεια και τις δυσκολίες, έχουν μια πραγματική χαρά στα μάτια τους, και όπως έχω σημειώσει, έτσι, και σε ένα άρθρο που έχω γράψει σχετικά στο περιοδικό της Ιεραποστολής, ότι πριν φύγω για αυτό το ταξίδι είχα γεμίσει τις αποσκευές μου με όλα αυτά τα βρουδάκια, τις εικονίτες, οδοντόκρεμες και όλα αυτά τα είδη που είχα πάρει μαζί μου, αλλά γυρνώντας οι ίδιες βαλίτες είχαν μερικά ατόφια διαμάντια από αυτά τα χώματα της Σιέρα Λεόνε, που ήταν, όπως σας είπα, αυτή η κοινωνία αγάπης με αυτούς τους ανθρώπους, και τα παιδιά και τους μεγάλους, τα καθαρά χαμόγελα, όλες αυτές οι λατρευτικές ευκαιρίες που είχαμε με τους ανθρώπους εκεί, γιατί ήταν περίοδος πριν από το Πάσχα. Και έτσι μου είχε έρθει μια συνέστητα, μια φράση που είχα διαβάσει του Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, που τέριαξε σε αυτό το πραγματικά ταπεινό αλλά όμορφο ιεραποστολικό κλιμάκι, ότι υπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι μικρές οι υποδομές, μικρές οι προσπάθειες, έτσι, αλλά είναι μεγάλη χαρά και η ευλογία. Που ξεγελά το θάνατο. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όλες αυτές οι προσπάθειες που δίνουν χαρά σε τέτοια μέρη, που κρύβουν ένα μεγαλείο μέσα από την ταπεινή τους καταγωγή, ξεγελούν το θάνατο. Κύριε Γεωργίου, στη Σιέρα Λεόνε διαβάζαμε κατά καιρούς, και όχι μόνο στα ιεραποστολικά περιοδικά αλλά και σε εφημερίδες, για τον ιό του έμπολα, και ήταν φρικτός, και μάλιστα βλέπαμε τότε με φρίκι
τον πατέρα Θεμιστοκλή να μένει εκεί, να παραμένει εκεί και να μην φεύγει. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή διάλεξε, παρότι τον παρακίνησαν πολλοί συνεργάτες του να φύγει εκείνο το διάστημα, είτε για την Αυστραλία είτε για την Αμερική, αυτός διάλεξε να μείνει με το πίμνιό του έτσι σε αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικά περίοδο που υπήρχαν και αρκετοί νεκροί. Μα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, εσείς και ως γιατρός το ξέρετε, έτσι, δεν γλιτώνει κανείς από τον έμπολο. Ακριβώς και αυτό, αλλά και ότι επειδή εκεί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν στοιχειώδεις γνώση ιατρικής, άλλοι πιστεύαν ότι δεν υπήρχε καν ο ιός. Δηλαδή ο πατήρ Θεμιστοκλής προσπαθούσε να τους ευαισθητοποιήσει ότι είναι απραγματικός, ότι δεν είναι κάτι μαγικό ας πούμε, ότι είναι ένα ιατρικό πρόβλημα. Επίσης ήταν οι συνθήκες υγειονομικές πολύ φτωχές. Και πραγματικά ήταν κάθε μέρα μια μάχη με το θάνατο, όπως είπαμε πριν. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε για το ηχητικό υλικό που μας παρέχετε και να ακούσουμε, φίλοι ακροατές, τον ίδιο τον πατέρα Θεμιστοκλή, ο οποίος μιλάει για αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που με πολύ πίστη, έχουμε να πούμε εμείς, παρέμεινε κοντά στο πίμνιο. Κάτι που δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν να το κάνουν από εμάς. Λένε ότι, ας πούμε τώρα, κάποιος έπιασε τον ιό. Δεν μπορεί να το κολλήσει σε κανέναν άλλον, εκτός όταν αρχίζει και δείχνει τα συμπτώματα. Δηλαδή, τις πρώτες 10-15 μέρες, ας πούμε, που φοράς, έχεις πάνω σου. Είναι αυτός χωρίς, μπορεί να έχει εκδηλωθεί νόμως. Αν δεν έχεις πυρετό και δεν έχεις τα rashes. Πριν τα βγουν τα εξανθήματα, ναι. Η διάρκεια. Είσαι φορέας του ιού, αλλά δεν έχει εκδηλωθεί κλινικά, ναι. Ακριβώς. Δεν μπορείς να το καλείς σε κανέναν, ναι. Τη στιγμή όμως που ο πυρετός έχει πάει πάνω από 36 κάτι, 30. Τότε αρχίζεις να γίνεις επικίνδυνος. Yeah, δεν ξέρω αν σας είπα την προσωπική μου εμπειρία με την έμπολα, που ένα πρωί που ξύπνησα, όλο το πετσί μου, Χριστό, είχε γίνει κόκκινο. Πώς, οι rashes. Εξανθήματα, ναι. Ναι, όλο κόκκινο με λεκέ. Με άσπρο λεκέ, κόκκινο, άσπρο λεκέ, κόκκινο, τα πόδια μου, το σώμα, όλο. Εμέσω της κρίσεως, της έμπολας. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Αυτό ήταν έμπολα. Όχι, ακούστε, είναι μια ιστορία. Το έχεις ακούσει αυτό? Το ξέρω πριν από σένα. Το είχα καταναφέρει αυτό. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, δεν το έχω ακούσει. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Στην προηγούμενη συνάντηση. Να το πω ή όχι. Πέστε το. Ναι, το πέφτω, έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Θες ότι είχες μεγάλο άγχος, γιατί άμα δεν έχεις άγχος, δεν δημιουργούν τα ίδια. Λοιπόν, έκασα σε μια καρέκλα, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν είχα δει το σώμα μου να είναι σε αυτό το επίπεδο δερματολογικός. Ήταν κάτι το παράξενο, that's πολύ παράξενο. That's work. Yes. So, λοιπόν, τι έγινε. Ήξερα ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα της έμπολας. Αλλά όμως, όπως καθόμουν εκεί και σκεφτόμουν τώρα τι θα κάνω, εντάξει, έγινες Ιεραπόστολος, τώρα θα πεθάνεις, εντάξει, όμως πεθαίνεις για τη βασιλεία που μια πλευρά, αλλά μετά εδώ πέρα η Ιεραποστολή δεν έχει τελειώσει, τι πρέπει να κάνουμε, ποιος θα αναλάβει τώρα, ποιος θα είναι αυτός. Όλες αυτές οι σκέψεις τώρα γύρω μου σκεφτόμουν τους φίλους μου. Πάνω από μία ώρα αυτό. Έκασα λοιπόν εκεί και να βρω μια λύση. Γιατί ήξερα, λέω, αν βγω τώρα έξω, την έχω, θα τους δώσω το γιο. Εάν μείνω εδώ πέρα δεν μπορεί, έπρεπε να πάρω τηλέφωνο, να ειδοποιήσω ότι νομίζω ότι το έχω, θα έρθουν να με πάρουν με αυτά τα space suits. Αστρονομικές το λες. Τους αστροναύτες. Yes. Αλλά ψυχολογικώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Πάντα θέμα αυτό ήταν during the Ebola crisis. At the height of the Ebola crisis. Από το πιο υψηλό σημείο, δηλαδή στην έξαρση, όταν ήταν στα σώματα στον δρόμο. Και
Και σκέφτηκα το άλλο ότι η κηδεία θα είναι, θα με ρίξουν σε μια, με όλα τα σώματα σε μια τρύπα. Πού να θεμιστοποιείς, θα προκύσει σε μια τρύπα το πάρα. Σκέψεις. Λοιπόν, αυτά όλα μπήκαν στο νου μου, okay. Μετά όμως το σοκρατικό λογικό μπήκε. Και λέω, έγινα γιατρός. Self-analysis. Γνωρίζαν ότι τα συμπτώματα αρχίζει με τον πυρετό. Δεν είχα πυρετό. Έχει πρόδρομα συμπτώματα πρώτα, ναι, πριν τα εξανθήματα. Right, exactly. Η διάρρεια, δεν είχα διάρρεια. Έμετος, πού είναι ο έμετος. Δεν έχω έμετο. Και ούτω καθεξής, είναι για το πετσί αυτό που γίνεται όλο κόκκινο και με πληγές. Αυτό έρχεται μετά στο τέλος. Πώς τώρα εγώ αρχίσω από το τέλος και θα πάω στο μπροστά, δηλαδή τώρα θα έρθει ο εμετός, τώρα θα έρθει η διάρκεια. Είναι λίγο αργά να έρθει. Και τελικά τι ήτανε? Κάθε μέρα, επειδή φοβηθήκαμε την έμπολα, είχαμε βάλει χλωρίνη μέσα στο νερό και εγώ πλαινόμουν καθημερινώς με κουβά εκεί. Ερέθησε το δέρμα, χλωρίνη. Έκαψα στο πετσί μου με χλωρίνη. Εγκάβματα χημικά ήταν εδώ. Right. Έπαθε εγκάβματα. Και το κατάλαβα. Και λέω, οκ. Είναι χλωρίνη, δεν είναι εμπόλα. Η αγωνία που πέρασε. Πέρασε ένα καιρό εκεί που αυτός ο φόβος που τώρα θα πεθάνεις ή τώρα ήρθε η ώρα. Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον πατέρα Θεμιστοκλή από τη Σιέρα Λεόνα, έναν άνθρωπο που ξεκίνησε ως rock star και ένα θαυμαστό γεγονός τον μετέστρεψε, διείσδυσε θεολογικά και μαθησιακά στην θεολογία, μελέτησε πάνω στο Θεό, μια μεγάλη επιστήμη αυτή, μεγαλύτερη όλων όπως λένε αυτοί που ξέρουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αφού ο ίδιος έκανε κτήμα του όλα αυτά, πήγε να τα μεταφέρει, να μεταφέρει το θησαυρό σε άλλους ανθρώπους. Ο κύριος Γεωργίου, στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός, βρέθηκε κοντά του, τον γνώρισε και βρέθηκε μέσα στην Ιεραποστολή εκεί στη Σιέρα Λεόνε. Φεύγοντας, κύριε Γεωργίου, και ολοκληρώνοντας αυτή την μικρή ιεραποστολική περιοδία σας εκεί και δίνοντας ό,τι μπορούσατε από τον εαυτό σας και από τις γνώσεις σας σε αυτούς τους ανθρώπους, τι έμεινε? Εκτός από τα συναισθήματα και από τα βιώματα που είναι δύσκολο να περιγραφούν, μου έμειναν και κάποιες έτσι μικρές ξεχωριστές φράσεις, γιατί από τέτοιους ανθρώπους μπορείς να κρατήσεις κάποια έτσι τέτοια μαργαριτάρια. Και το ένα που το έχει πει πολλές φορές ο πατήρ Θεμιστοκλής και σε συνεντεύξεις του είναι αυτό που λέει, το να δοξάζουμε το Θεό και όχι την κρίνια. Δηλαδή φανταστείτε τις δυσκολίες, αλλά και αυτός έχει έτσι μια αίσθηση του χιούμορ, μια χαρά, ένα βίωμα δοξολογίας προς το Θεό που προσπαθεί να το μεταδίδει και στους Αφρικανούς που έχουν και την ιδιοσυγκρασία βέβαια αυτή, την εξωστρεφή. Ένα ήταν αυτό. Και ένα άλλο που με έκανε εντύπωση και το είχα ακούσει και πριν πάω, που το έλεγε σε μαθητές εκεί σε αυτό το μεγάλο σχολείο που σας είπα πριν, είναι που έλεγε χαρακτηριστικά στα αγγλικά, και θα το μεταφράσω, έλεγε «Those who give are the queens, the kings, the princesses of this world». Μάλιστα. «Those who take are like everybody else». Δηλαδή, αυτοί που δίνουν είναι οι βασιλιάδες, οι βασίλισσες, οι πριγκίπισσες αυτού του κόσμου. Αυτοί που παίρνουν είναι όπως οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή, φανταστείτε στα παιδιά που δεν είχαν τίποτα, τους μάθαινε αυτό το φρόνημα του να δίνω, του να βοηθάω τον άλλον, όχι του να προσπαθώ να παίρνω. Και αυτό μου έκανε μια τεράστια εντύπωση και μια αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή και τη δυτική κουλτούρα, που πολύ συχνά είναι το να πάρω, να κερδίσω, να εκμεταλλευτώ τον άλλον, τον συνάνθρωπο. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα αυτοί είναι οι βασιλιάδες. Έτσι. Και να κλείσω με ένα τελευταίο που δεν είναι του πατρός Θεμιστοκλή, αλλά ήταν από τους λόγους που με ενέπνευσαν έτσι και να πάω στην Ιεραποστολή.
είναι του πνευματικού μου, του πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου, που έλεγε ότι δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να ξεκουραστούμε, αλλά για να αναπαυτούμε και να αναπαύσουμε, ας πούμε, την αιώνια ψυχή μας κάνοντας το θέλημα του Θεού. Και κυρίως οι Ιεραπόστολοι το εφαρμόζουν αυτό, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος και ως τέτοια θα πάρουμε και τα λόγια του ως φωτισμένα. Κύριε Χριστό Γεωργίου, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας και δεν ήταν λίγα και ήταν πολύ όμορφα. Ήταν μια πορεία που άξιζε τον κόπο να τη ζήσει κανείς και να καλά, μας τη μεταφέρει. Και προσπάθησα έτσι να συμπυκνώσω σε αυτό το μικρό χρόνο έτσι αυτές τις ξεχωριστές εμπειρίες. Και δεν φτάνει, θα θέλαμε άλλες τόσες εκπομπές. Όμως εμείς να ευχηθούμε τα παιδιά σας που είναι μικρά τώρα και η σύζυγό σας να πάρουν από τις ευλογίες που τότε δώσατε εσείς, να έχουν, γιατί αυτά τα πράγματα με ένα μυστικό τρόπο μεταφέρονται στους απόγονους μας αλλά και στους γύρω μας. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Αυτά με την εξωτερική Ιεραποστολή που δεν τελειώνουν ποτέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γεωργίου για όσα σημαντικά μοιράστηκε με όλους εμάς και εσάς. Κλείνοντας, ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και σας προτείνουμε ένα όμορφο βιβλίο για ανάγνωση από τις εκδόσεις Άθους. Είναι η Παναγιά των Κυνηγημένων της Νάνση Χατζή, η ιστορία 5 παιδιών που καταφέρουν να γλιτώσουν από την καταστροφή της Σμύρνης. Τα βήματά τους φτάνουν μέχρι την Αμοργό. Πολύ ωραίο βιβλίο για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή και σας αποχαιρετούμε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή. We'll be right back.